Ο κύριος Βασιλακόπουλος πάνω Τζίφα όμως μας λέει ότι θα δούμε μεγαλύτερα γλέντια αν μείνουμε στην Αθήνα. Ο ένας μας κρατάει Αθήνα, ο άλλος μας διώχνει Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Και με τους Αθηναίους που δεν έχουν να πάνε πουθενά, τι γίνεται. Ερωτηματικό. Για πες μας λοιπόν πάνω. Σε καμιά ταράτσα εμείς. Ο κύριος Βασιλακόπουλος λοιπόν εκτιμάει αυτό ακριβώς που μόλις είπες, ότι οι Αθηναίοι αν μείνουν στην Αθήνα θα δούμε χειρότερα γλέντια. Τώρα τα γλέντια δεν μπορώ, εγώ τα βάζω και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Όχι, δηλαδή, πίστεψέ με, είναι καθαρά μέσα σε εισαγωγικά. Όπως θα δούμε και στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν, ο κύριος Βασιλακόπουλος πιστεύει ότι αν δεν φύγουμε θα στριμωχτούμε όλοι εδώ και θα γίνει το μεγάλο κακό. Για να ακούσουμε όμως τι λέει ο ίδιος. Συγχρονισμός. Τι θα συμβεί στην Αθήνα, για παράδειγμα, αν μείνουν οι Αθηναίοι στο Πάσχα. Θα οργανωθούν γλέντια και επειδή δυστυχώς δεν είμαστε γεμάτοι μονοκατοικίες, οι περισσότεροι άνθρωποι θα βρεθούν με τους συγγενείς και τους φίλους μέσα στα σπίτια στις πολυκατοικίες. Από το να συμβεί αυτό, είναι προτιμότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι ίδιοι άνθρωποι να βρεθούν στο ύπαιθρο, τον καθαρό αέρα απλωμένοι, στην αυλή ή στο σοκάκι του χωριού ή στο δρόμο που θα ψήσουν το αρνί, παρά το ανάποδο. Είναι λιγότερο υγειονομικά επικίνδυνο. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Βασιλακόπουλος. Φοβάται τον συγχρωτισμό λοιπόν, αυτό που λέμε όλοι. Δηλαδή μην τυχόν και συγχρωτιστούν τελικά περισσότερο οι Αθηναίοι, αν μείνουν όλοι μαζεμένοι εδώ. Και έχει και μια λογική βάση και αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι παράλληλο. Εντάξει, λογική βάση έχουν όλα όπως τα παρουσιάζει ο καθένας ξεχωριστά. Όλα έχουν μια λογική βάση. Αλλά μια παράλογη εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η λογική βάση υπάρχει, η εξέλιξη είναι λίγο παράλογη.